Πώς πας να γίνεις σεφ χωρίς να έχεις τατουάζ μανίκι, μπορείς να το εξηγήσεις αυτό? Εγώ και 3 χρόνια παλεύω με το τατουατζί μου να μου κάνει μανίκι, αλλά λόγω του σωματότυπού μου δεν με αφήνει. Και έτσι έχω μείνει με λίγα. Προσπαθώ να το γεμίσω όλο, λίγο-λίγο, μήπως κάνω κάποιο μανίκι. Πάντως μανίκι, πρέπει να αλλάξω τατουατζί. Τζόρτζι, νομίζω ότι είσαι ο πιο viral παίκτης reality των τελευταίων χρόνων. Ποιος το περίμενε, ούτε καν το φανταζόμουν. Οπότε να φανταστώ ότι στο παιχνίδι που συμμετείχες δεν πήγες με στρατηγική. Καθόλου. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στο διαγωνισμό μέχρι και την τελευταία, δεν είχα αλλάξει καθόλου την προσωπικότητά μου. Τι σε έπιασε, ρε παιδάκι μου, και τους έθαβες όλους? Μα δεν τους έθαβα. Δηλαδή το να είσαι αληθινός είναι κακό. Πραγματικά, ακόμα και τώρα το έχω καταλάβει. Οι συμπαίκτες σου έχουν κατηγορήσει ότι άλλη εικόνα έχεις μπροστά τους και άλλα μετά ήταν ότι έλεγες στις κάμερες. Δεν ξέρω, γιατί μέσα στον όλο τον διαγωνισμό ποτέ δεν είχα φιλήσει κάποιον, δεν είχα αγκαλιάσει κάποιον. Μπορεί να ζήλευαν την προσωπικότητα, ότι μίλαγα, δεν είχα πρόβλημα κανένα. Και πιστεύω ότι εκεί παίχτηκαν όλα. Θες να μου περιγράψεις λίγο την επαφή σου με τον κόσμο? Όταν γύρισα με ταξί, ήταν ασφαλές. Όταν άνοιξα το κινητό μου μετά από 4 μήνες, έβλεπα κάτι σχόλια που ποτέ δεν περίμενα να δω. Δηλαδή, από βρισχές, από τα 200 μηνύματα, πάνω από 180 ήταν άστα. Και λέω, πώς θα βγω έξω, δηλαδή πώς θα κυκλοφόρησα, με πάρουν με τις ντομάτες. Τελικά όμως βγήκα, δεν άκουσα κανένα σχόλιο. Ή φοβούνται, με τους φάψω, ή δεν ξέρω. Εσύ ήσουν μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχες σκεφτεί ότι μπορεί να βγάζεις μία εικόνα προς τα έξω που είναι εντός εισαγωγικών λίγο προκλητική για τους τηλεθεατές? Ποτέ δεν το περίμενα. Πραγματικά, ποτέ δεν το περίμενα. Πίστευα κιόλας ότι θα είμαι ο πιο αγαπητός, γιατί ήμουν αληθινός. Και βγήκα έξω και με το πρώτο σχόλιο που είδα, λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι να πω. Όταν λες κάτι, το έχεις πει εσύ. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου και θα μπορούσα να το κάνω γιατί είμαι και αδύνατος. Επειδή τα έχω πει, δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάτι λάθος. Αν δεν τα έλεγα και θα ήμουν αβίβαινα, μια χαρά, περνάμε καλά, δεν θα ήταν η Masterchef, θα ήταν το μήκος με τη Στολιβάδη. Όχι. 4 μήνες εγκλεισμού, συνεπώς και θα υπήρχαν προβλήματα. Κάτι που εμένα, εγώ τα έλεγα. Έχω την εφράδια του λόγου, δεν έχω θέμα. Κάποιο ακραίο περιστατικό θαυμασμού? Λοιπόν, ήταν το πιο ακραίο που δεν περίμενα ποτέ. Πάω στην εκκλησία, κάθομαι έτσι με κατάνοιξη και εκείνη τη στιγμή σταματάνε όλα, βγαίνει ο παπάς και λέει, έχουμε τον Τζόρτζι. Και γυρίζει όλος ο κόσμος που ήταν μέσα να με κοιτάει. Οι φίλοι σου, η οικογένειά σου, τι σου λέγανε? Η οικογένεια μου το έχει πάρει πάρα πολύ καλά. Η περιοχή που μένω είναι μικρή κοινωνία, όλοι με ξέρανε, αλλά εντάξει, όλοι με θαυμάζουν. Θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με την τηλεόραση? Θα ήθελα να είμαι μάγειρα σε κάποια εκπομπή. Δεν θα είχα πρόβλημα. Αν καλούσες τους 3 κριτές του Masterchef στο σπίτι σου για φαγητό, ναι, τι θα τους έφτιαχνες? Σουβλάκια, έτοιμα. Μια μέρα δεν γίνεται κι εγώ να κάτσω και να μιλήσουμε. Σουβλάκια. Και σε ένα special ραντεβού, ας πούμε, που θα έχεις κάποιο πρόσωπο στο σπίτι, τι θα έφτιαχνες? Αφροδυσιακά πράγματα. Θα κινηθούμε προς τα όστρακα. Θα κάναμε ένα ριζότο με μελάνι σουπιάς, που και το μελάνι έχω εντρυφήσει πάνω στα αφροδυσιακά και το μελάνι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να μου πεις μία καλή και μία κακή λέξη για τους παρακάτω. Είσαι έτοιμος? Ναι. Θα τους τάψεις όλους? Η ειδικότητά μου. Πάνος Ιωαννίδης. Ευγενικός και ακριβοδίκαιος. Ηγωγό. Ποια είναι ηγωγό? Θα καταφέρει κάτι μαγειρικά ηγωγό? Αν προσπαθήσει πάρα πολύ και αλλάξει τη στάση της σε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να γίνει μια μέτρια μαγείρισα. Τι θα τις μαγείραβες? Εγώ, τα σαλικάρια που συχαίνομαι.